Αϊθαλίσω όμως. Δεν παίρνω. Αγάπη μου, οι ροκάδες που το εξασκούν το σπορ και ζουν και έτσι είναι πάντα πολύ... Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει... Και γεμάτη ενέργεια. Νομίζω, έχει να κάνει με την ψυχολογία αυτή τη δουλειά, μάλλον. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για τα καινούργια σου ξεκινήματα, καινούργιο τραγούδι με τη Spin Records. Ναι, με τη Spin είναι το δεύτερο κατά σειρά. Ξεκίνησα με το Ξηράφι στα μέσα Νοέμβρη περίπου, και Δεκέμβρη μάλλον, και αυτό είναι το επόμενο, ακολουθεί άλλο ένα και μετά θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι γενικώς αυτό το καινούριο ξεκίνημα με την εταιρεία? Είναι, τα παιδιά είναι νέα παιδιά και πάρα πολύ ενθουσιώδη. Και δουλεύουν... Sorry, κάτι μου είπες που δεν άκουσα και ρώταγα τι και με δείξατε. Δουλεύουν ουσιαστικά. Υπάρχει ένα κέφι μέσα στην εταιρεία αυτή που δεν είναι, που θυμίζει παλιότερες εποχές. Έτσι, και είναι τα παιδιά. Είναι τα παιδιά που γράψανε και το δικό μας τραγούδι και είναι μια καλή εποχή για σένα γιατί βγάζεις το δεύτερό σου. Έργησε από τη Θεσσαλονίκη, απομονήσε, επειδή εγώ ήρθα και σας είδα. Ήταν καταπληκτικό το πρόγραμμα και ήσουν καταπληκτικός και ο Ρέμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και πραγματικά ήταν πολύ επιτυχημένη η συνεργασία. Και τώρα νομίζω ετοιμάζεστε πάλι, έτσι, για πρεμιέρα. Ναι, ναι, ξεκινάμε 31... Στο Φαντασία. Ναι, στο Φαντασία. Με τον Αντώνη ήσασταν πάντα τόσο καλοί φίλοι. Ναι, γνωριζόμαστε με τον Αντώνη πάνω από 20 χρόνια. Ότι είσαστε τόσο καλοί φίλοι, εμείς το καταλάβαμε λίγο στο The Voice, που ήσασταν έτσι και συνεργάτες και on camera και τα λοιπά και πίσω από τις κάμερες. Είναι εύκολο να συνεργάζονται δύο μεγάλα ονόματα? Δηλαδή, ποιος κάνει πίσω σε μια κόντρα, σε μια διαφωνία? Κανείς. Όταν υπάρχει σεβασμός, και όταν σέβεται ο ένας τη δουλειά του άλλου, υπάρχει καλή διάθεση. Ούτε ο Αντώνης είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε εγώ. Ναι, εννοείς ότι είστε και δύο χαλαροί βάζετε και δύο αν χρειαστεί νερό στο κρασί σας και τα βρίσκετε. Μα δεν είναι ανάγκη να βάζεις νερό στο κρασί σου. Δηλαδή, όχι, ενώ στο πλαίσιο μιας συνεργασίας δεν μπορεί να έχεις να μοιράσεις τίποτα. Αυτά είναι αστεία. Δηλαδή, οι θέσεις, η μαρκίζα. Ο χρόνος είναι αστεία πράγματα. Πώς νιώθεις όταν τραγουδάς τραγούδια που κάνανε τεράστιο μπαμ πριν 15-20 χρόνια, ας πούμε, δαχτυλικά αποτυπώματα, πάει η αγάπη σου και από πιο κάτω. Πιο πολύ είναι το δαχτυλικά αποτυπώματα, στο. Και γίνεται ο χαμός. Και ακόμα ξέρουν τους στίχους. Δηλαδή, είναι σήμερα η μέρα, ακούσε ένα σουξέ και μετά από ένα μήνα δεν το θυμάσαι. Νιώθω... τραγούδια... Ναι. Νιώθω πολύ περίεργα όταν βλέπω παιδιά τα οποία ήταν αγέννητα τότε. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, βλέπω παιδιά που τραγουδάνε το δαχτυλικά αποτυπώματα, το σκάσε. Ή το κάποιο αγαπάει. Αυτό το βλέπεις μέσα από τα παιδιά σου κιόλας. Δηλαδή, από τα παιδιά σου βλέπεις φίλοι τους να σε ξέρουν σαν να. Δηλαδή, ο Χριστόφορος, ας πούμε, που είναι λίγο πιο μεγάλο. Ναι, αυτά τα παιδιά είναι. Τη ηλικία αυτή. Τα μικρά, όχι. Τα μικρά πόσα είναι τώρα, δε Χριστόφορο? Είναι 6 και 3. Είναι πολύ μικρά. Αλλά ο Χριστόφορος, ας πούμε, στις παρέες του τα τραγουδάνε τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν τα τραγουδάει η παρέα του. Δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ. Δεν θέλω γενικότερα τα παιδιά μου να. Με την καλή την έννοια να δηλητηριάζονται από τη δουλειά που κάνω εγώ. Ναι. Θέλω να μπαίνουν στην... να είναι της ίδιας νοοτροπίας με τα υπόλοιπα παιδιά και να... Να μην νιώθουν να δέχονται τις επιρροές των άλλων παιδιών και όσον αφορά μουσικά. Βεβαίως έχοντας και τις δικές μου επιρροές από αυτά που ακούμε στο σπίτι. Αυτό φαίνεται και από την επιλογή του Χριστόφορου να ακολουθήσει ένα άλλο είδος μουσικής. Ότι δεν τον επηρέασε στο ροκ πάλι. Ναι. Αλλά ναι. Εντάξει, παιδιά, όμως το μικρόβιο της μουσικής κληρονόμησε από τον μπαμπά και τη μαμά. Δηλαδή, ότι είναι ένα άλλο είδος μουσικής, δεν, αλλά η αγάπη αυτό, για τη μουσική το, είναι το μικρόβιο. Στο μεγάλο έκανα, όπως και στα μικρά, από μωρά τους έβαζα να ακούνε Beatles. Καταρχήν, ξεκινούσαμε έτσι. Και στα τρία παιδιά. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή εκεί που εμείς βάζαμε κλασική μουσική για να ηρεμεί το μωρό, εσύ έβαζε. Beatles, ναι, Beatles. Πρότισε να καλλιεργήσει μουσικά, δηλαδή προσανατολίζοντάς τα προς ένα. Ναι, όπως συνέβη και σε μένα, γιατί ο μεγάλος μου αδερφός, που είχα μεγάλη διαφορά ηλικίας, και οι αδερφές μου φρόντιζαν να ακούω τη μουσική που άκουγαν και εκείνοι. Μάλιστα. Χρήστο, πώς είσαι σαν μπαμπάς, δηλαδή επειδή έχεις τρία παιδιά και το ένα μεγαλύτερο, νιώθεις ότι είσαι σωστός στις υποχρεώσεις σου ή κάνοντας την αυτοκριτική σου λες έπρεπε να είμαι πιο παρόν ενδεχομένως σε κάποιες τους στιγμές που έλειπα λόγω της δουλειάς? Κοιτάξτε, δεν ξέρεις ποτέ αν είσαι καλός πατέρας και πάντα... Δεν νιώθεις ότι έχεις αφήσει κενά? Και πάντα κάνεις την αυτοκριτική σου και πάντα νιώθεις ότι υπάρχουν ελλείψεις στη σχέση.
Πάντα το γίνεται αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Στα δύο πιο μικρά παιδιά όμως ήσουν πιο υποψιασμένος ώστε να μην κάνεις λάθη που ενδεχομένως έκανες με τον μεγάλο. Πάντα τα ίδια λάθη κάνεις. Ειδικά όταν υπάρχει μια απόσταση. Λόγω του διαζυγίου. Όχι, ηλικιακή. Α, ηλικιακή, συγγνώμη. Ναι, ξεχνάς πως ήταν στο πρώτο παιδί. Ναι. Δηλαδή δεν θυμόμουν ούτε. Ούτε η Πάνα, πως... Νάδια ερωτησικό. Για πολλά χρόνια, 13, όχι, 10 χρόνια ήταν, μετά. Ναι, 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 10 χρόνια μετά. Το μεγάλο σου τώρα μιλάτε, λέτε, συμβουλεύετε ένα τον άλλον, κάνετε παρέα. Πολύ, πολύ παρέα και είμαστε πολύ φιλαράκια. Βέβαια, εννοείται. Δίνει συμβουλές και τα λοιπά. Εννοείται, εννοείται. Μπράβο. Πρόσφατα σε είδαμε και με μια πολύ εντυπωσιακή καινούργια σύντροφο, μια πολύ ωραία γυναίκα. Δηλώνεις ερωτευμένος αυτή την περίοδο? Όχι, είμαι single. Όλο αυτό το πράγμα είναι, έχει πάρει διαστάσεις. Αξιλήθεια, ναι. Ας πούμε. Αλήθεια. Ναι. Είμαι μόνος του. Μου. Είμαι μόνος μου. Με την Νατάλια συνεργαζόμαστε και της γράφω τραγούδια για το άλμπουμ της στην Τουρκία. Κάναμε και κάνουμε πολύ παρέα, αλλά όλο αυτό το πράγμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ενώ δεν υφίσταται, δηλαδή είστε φίλοι δηλαδή. Είμαι, όπως το είπα, είμαι μόνος μου. Μάλιστα. Και συνεργαζόμαστε πάντα να κάνουμε. Από την λογή, ναι, το χαίρομαι. Δηλαδή να, λίγο να ενδοσκοπηθείς. Μου αρέσει πάρα πολύ η φάση αυτή που είμαι τώρα. Νιώθω ότι έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου σαν άνθρωπος, δηλαδή όσον αφορά τις σχέσεις μου. Έκανα και την τελευταία απόπειρά μου, όντας πολύ, σε μια σχέση πάρα πολύ ωραία και πολύ ερωτευμένος με μια γυναίκα, δεν μας έκατσε και δεν σκοπεύω να δεσμευτώ. Τι είναι στα μονάσεις. Ήταν πρόσφατα αυτό. Κάτσε λίγο, παιδί μου, άκου τι λέει. Α, ότι δεν είσαι στη λογική του να κάνεις μια σοβαρή σχέση. Να κάνω, ναι. Δηλαδή μόνο περνάω καλά και αυτό είναι. Ναι, ναι, και αυτή τη στιγμή κάνω... Ήταν πρόσφατα αυτό, γιατί, κοίταξε, ηλικιακά είμαστε κοντά και καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Ακριβώς όμως καταλαβαίνω τι λες. Ναι, φτάνει μια εποχή που λες, ας πούμε, μέχρι εδώ ήταν αυτό. Τα δοκίμασα, τα χόρτασα. Είναι καιρός να κάνω παρέα με τον εαυτό μου. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Αυτά δεν τα υπολογίζεις, δεν τα ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει. Δεν μπορείς να ξέρεις αν τα ναι, αλλά όταν δηλώνεις ευθασός, τα δοκίμαζα, τώρα είμαι στη φάση που θέλω να είμαι μόνος μου, σημαίνει ότι έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις και... Ναι, είμαι μόνος μου, τα παιδιά μου είναι πάρα πολύ μικρά για να αντιληφθούν και να καταλάβουν το ότι ο μπαμπάς μπορεί να προχωρήσει σε μια άλλη σχέση. Άρα κάποια στιγμή, για τα παιδάκια. Εννοείται. Και εντάξει, έχω τρία παιδιά, παιδιά. Έχω τρία παιδιά, έχω κάνει 4 γάμους. Φτάνει. Mm-hmm. Φτάνει. Βεβαίως όλο αυτό το πράγμα, όπως σου είπα, διωγγώθηκε και πήρε διαστάσεις γιατί και εγώ λέω ορμένη την έχω τη φωλιά μου. Δηλαδή. Ακριβώς. Έχει ξαναεγγραφεί. Αν θέλετε να με συγχωρείτε λίγο που θα το το φτάνει. Η συντροφικότητα όμως δεν σου λείπει. Αυτή τη στιγμή καθόλου. Και αυτή τη στιγμή, ναι, καθόλου. Κάνω παρέα με τον εαυτό μου πάρα πολύ. Δηλαδή, επιτέλους έμαθα να κάνω παρέα μαζί του. Και. Δίνω έμφαση σε άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δίνω έμφαση στο Χρήστο και στη δουλειά του. Εκτός βέβαια από τις υποχρεώσεις που υπάρχουν για την αγάπη αυτή που μοιράζουμε με τα παιδιά. Να τολμήσω να πω κάτι. Με τη γυναίκα μου, με την Τζέννη, έχουμε μια απίστευτη σχέση. Μήπως υπάρχει ωραία πρόπτικη να τα ξαναβρείτε. Εγώ σαν γυναίκα. Αυτά δεν τα ξέρει κανείς, αλλά αν ξαναπαντρευόμουν. Αν ξαναπαντρευόμουν, την Τζέννη θα παντρευόμουν πάλι. Λοιπόν, εγώ βλέπω ανοιχτό παράθυρο επανασύνδεσης από πλευράς Χρήστου. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Δεν ξαναπαντρεύομαι. Στην προηγούμενη μου σχέση ήταν όλα τέλεια και δυστυχώς δεν βγήκε. Τα παιδιά δεν είπα ότι δεν ήταν όλα τέλεια. Είπα ότι είχαμε τα θέματα μας. Ναι. Δεν μας έκατσε. Λοιπόν, αλλά είμαι κατ' επιλογή μόνος και θέλω να το περάσω αυτό πάρα πολύ όμως. Προς τιμήν σου. Μπράβο. Κοιμάσαι σήκω στο βράδυ. Πάρα πολύ. Αυτό έχει σημασία. Εγώ τέλεια. Πάρα πολύ και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες κούκλες, έτσι, ένα 60, ένα 70, από σιλικόνη που μπορείς να τις παίρνεις αγκαλιά, άμα θες. Κάνουνε περίπου... Έλα ρε Χρήστο, έλα ρε Χρήστο, μας είχες φτιάξει τώρα. Κάνουν περίπου στα 1000 ευρώ, παιδιά, σας ενημερώ. Έλα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
ξεχάσαμε, γιατί άργησες να βρήκες κίνηση. Ναι, ναι. Να κάνετε ένα ωραίο rewind με τον Παπανούτα για να σε ξαναέχουμε σύντομα. Ναι, θα το κάνουμε. Παπανουτάκη. Θα το κάνουμε και θα χαρώ πάρα πολύ. Τέλεια. Να κάνουμε αυτή την κουβέντα που είχαμε πριν. Χρήστο μου, τι θες να πούμε από αυτά που κάνεις, να θυμίσουμε για το καινούριο τραγούδι. Γράφω πολλά τραγούδια αυτή την περίοδο. Ετοιμάζομαι. Είμαστε τώρα σε προετοιμασίες για να ξεκινήσουμε στο Φαντασία 31 του μήνα. Ελπίζω να μου περάσει μια αλλεργία που με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Έρχεται και η Άνοιξη τώρα. Ναι, ήρθε η Άνοιξη ουσιαστικά και θα ξαναφύγει για κάνα δύο μήνες. Όπως το βλέπω. Αλλά έχω τραβάω μια ταλαιπωρία, μια αλλεργία και να μην έχω προβλήματα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Μάλιστα. Περάστε κούλια, ευχόμαστε. Αλλά άμεσα σχέδια. Το καλοκαίρι θα βγω για live. Τέλεια. Αυτό. Οπότε ξεκινάει από Φαντασία. 31. 31. Να τελειώσει όμως αυτό, αυτό είναι το σημαντικό. Καλή τελειώσει. Επιτυχία και τα φιλιά μας και στη Spin Records που πολύ τους αγαπάμε και είναι ένα καταπληκτικό team από είναι νέα παιδιά. Είναι πραγματικά, περνάω υπέροχα και ο τρόπος που φτιάχνουμε και κατασκευάζουμε τα τραγούδια με τον Κωνσταντίνο τον Παντζή είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχω περάσει καλύτερα στη ζωή μου. Μπράβο. Όλα τα καλά ευχόμαστε. Ναι, καλή μπράβο. Συνέχεια. Το αγόρι μας έχει πρεμιέρα σήμερα. Μέρη, έχεις βγάλει 20 κάμερες να καλύψουν αυτά που θα σας πω. 24, βάλτε τις 4 μέσα. 40 κάμερες, φτάσαμε. 30 θέλω. Αγόρι μου, εμείς θα είμαστε εκεί στην πρώτη σειρά να σε χειροκροτήσουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, διαφημίσεις και δεν επιστρέφουμε, ναι. Αποχαιρετούμε, να είστε καλά.